Προβληματισμός επικρατεί στην Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδος, καθώς τα σιτηρά παίρνουν τον δρόμο της ανηφόρας και βεβαίως, να το πω έτσι τώρα όπως το λέμε, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, θα το θέσω με ερωτηματικό. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Αρτοπιών Άρτας, τον κύριο Γιώργο Σούλη, ο οποίος θέλουμε λίγο να μας βοηθήσει και να μας δώσει με ρεαλισμό να θέσουμε λίγο τους προβληματισμούς σε αυτά τα ζητήματα, γιατί το ψωμί και βεβαίως τα αρτοποιήματα είναι βασικός παράγοντας της διατροφής μας. Καλό απόγευμα, κύριε Σούλη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Σούλη, χαίρομαι που σας έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι νομίζω ότι πολλές φορές θα σας έχουν ρωτήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας που εξυπηρετείτε τους συμπολίτες μας στην πανέμορφη Άρτα, πόσο θα αυξηθεί το ψωμί και πού θα φτάσει. Να ξεκινήσω όμως και να σας ρωτήσω, ήδη οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν περάσει στα προϊόντα της αρτοποιίας ή, να το θέσω διαφορετικά, έχετε κάποια κάβα, κάποια αποθήκη με τα άλευρα που χρησιμοποιείτε τώρα, οπότε απορροφάτε ό,τι μπορείτε? Όχι, δυστυχώς για το θέμα αυτό με την κάβα, όχι, αποθήκη να το πούμε καλύτερα, ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι θέλουμε να έχουμε πάντα φρέσκα αλεύρια στις αποθήκες μας. Συνήθως οι αρτοποιοί της περιοχής μας αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα ανά δύο εβδομάδες, ανά τρεις εβδομάδες ανανεώνουμε τις πρώτες ύλες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε πιο πολύ για θέματα ασφαλείας τις πρώτες ύλες μας και αναγκαστικά συνήθως ειδικά από φέτος το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου ξεκινήσανε σταδιακά οι αυξήσεις στα σιτηρά, στα άλευρα. Mm-hmm. Και μπορώ να πω και πιο παραπέρα ακόμη και στις άλλες υπόλοιπες πρώτες ύλες, όπως είναι το ελαιόλαδο, αραβοσιτέλιο, ηλιέλαιο, στο σουσάμι, γενικά και στις μαγιές ακόμη. Ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας πρωινή ασχολία, έχουν πάρει όλα περίπου από 15 μέχρι 40% αύξηση από τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο, έγινε δηλαδή. Έγινε κάποια αύξηση. Mm-hmm. Εμείς συνήθως, δυστυχώς είναι το επάγγελμα μας τέτοιο που αφουγκραζόμαστε συνήθως τους πελάτες, έχουμε άμεση επικοινωνία και δεν είμαστε από τα επαγγέλματα που κάνουμε συνέχεια αυξήσεις. Μάλιστα. Είχαμε να κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, είχαμε απορροφήσει όλα αυτά τα δεινά που πέρασε, ναι, η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και δυστυχώς κάποια στιγμή κάναμε κι εμείς μια αύξηση στον Οκτώβριο, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί οι μήλοι και τα υπόλοιπα εμπορεύματα έχουν συνέχεια αύξηση. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν καθημερινά αύξηση και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος του ρεύματος πλέον για την παραγωγή. Ναι. Γιατί νομίζω ότι χρησιμοποιείτε φούρνους όπου κάνετε κατανάλωση, ναι, ναι, συνήθως, ρεύματος. Και πάρα πολλοί αρτοποιοί νέοι στο επάγγελμα τα τελευταία 10 χρόνια βάλαν και ηλεκτρικούς φούρνους που είναι, αυτή τη στιγμή είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση. Κατάλαβα. Από εμάς που έχουμε πιο παλιά αρτοπία και με πετρέλαιο ή κάποιος και αέριο. Α, μάλιστα. Το λεγόμενο προπάνιο. Μάλιστα. Είναι πιο δύσκολα. Ξέρω από συναδέρφους που έχει έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος τριπλάσιος. Μιλάμε για 2.000-2.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Από 1.000-1.200. Το πρόβλημα στο ρεύμα, στην ενέργεια βασικά, είναι το δυσκολότερο κομμάτι, γιατί στις πρώτες ύλες, αν θα δουλέψουμε πιο πολύ, θα πάρουμε πιο πολλά εμπορεύματα. Αν δεν δουλέψουμε πιο πολύ, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάπως τη χασούρα που θα έχουμε με το ρεύμα. Mm-hmm. Αν δουλέψουμε, δεν δουλέψουμε, πουλήσουμε, δεν πουλήσουμε τα προϊόντα μας, θα πρέπει να ανοίξουμε το μαγαζί, να ανοίξουμε τους φούρνους, να δουλέψουν τα μηχανήματα. Εκεί πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα το τελευταίο εξάμηνο. Είναι δύσκολα και για τον κλάδο σας. Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Ναι. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα μας επηρεάζεται από το γεγονός ότι η Ρωσία με την Ουκρανία έχουν το 1/4 νομίζω της παγκόσμιας προσφοράς. Η χώρα μας, αν σας ρωτούσα τώρα, κύριε Σούλη, επειδή το συζητάγαμε και χθες με έναν οικονομολόγο, εμείς έχουμε αυτάρκεια ως χώρα στα σιτηρά. Δηλαδή μπορούμε να συντηρηθούμε αν το επιδιώξουμε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά μπορούμε. Λίγο δύσκολο, όχι. Δεν μπορούμε. Γιατί η χώρα μας, από όσο γνωρίζω, γιατί είμαι και νέος αρτοποιός σχετικά, ναι, πιο παλιοί αρτοποιοί θα τα θυμούνται καλύτερα σε ηλικία, εμείς έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα πιο πολύ είναι τα σκληρά σιτάρια, μάλιστα, τα κίτρινα, ναι, που γίνεται το χωριάτικο το ψωμί. Μάλιστα. Εκεί είχαμε πάντοτε επάρκεια, δουλεύανε, αλλά δυστυχώς μπορώ να πω περισσότεροι φούρνοι, περισσότεροι πελάτες, πληθυσμός αυξήθηκε.
και mm-hmm. οι ανάγκες των προϊόντων μας πλέον. Δεν φτιάχνουμε τα απλά κλασικά πλέον ψωμιά όπως είναι το άσπρο, το χωριάτικο, το ζυμωτό. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία ναι. και αναγκαστικά εισάγουμε πλέον. Εισάγεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, ναι, όχι εμείς, οι αλευράδες. Οι αλευράδες. Δηλαδή οι αλευρόμιλοι mm-hmm. ναι, εισάγουν πλέον και από όσο γνωρίζω η Ουκρανία και η Ρωσία είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερους παραγωγούς σιτηρών mm-hmm. και σε άσπρο αλεύρι και σε σίκαλη και σε ολικής. Είναι δηλαδή κάποιες ποικιλίες τέλος πάντων. Δεν είναι, μάλιστα. Είναι, ναι, είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες. Θα υπάρχουν και άλλες βέβαια. Mm-hmm. Και εκεί θα παίξει τώρα ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Εάν αυτοί σταματήσουν να δώσουν του χρόνου ή το καλοκαίρι θα δώσουν τα άλευρα, μάλλον τα σιτηρά να πω καλύτερα, ναι. στους αλευροβιομήχανους, mm-hmm. θα αναγκαστούν ο κόσμος να ψάξουν να βρουν από κάποια άλλη χώρα. Ναι. Και εκεί θα παίξει ότι όποιος θα προλάβει, πρόλαβε. Μάλιστα. Και λογικά οι πιο δυνατές χώρες, όπως παράδειγμα είναι η Ιταλία, mm-hmm. με τα ζυμαρικά, σωστά. που είναι παραδοσιακά παγκόσμια δύναμη, μπορεί να αγοράσει τα σιτηρά σε ψηλότερες τιμές, απλά και μόνο για να τα αγοράσει και να κάνει τη δουλειά της. Κατάλαβα. Μπορείς να σκεφτεί αυτό το πράγμα. Το αν θα πρέπει να γίνει ένας ισοδύναμος διαμερισμός και σε άλλες χώρες που δεν θα μπορέσουν ίσως να δώσουν την καλύτερη προσφορά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως λέτε. Ναι, ναι, ναι. Θα πάει με το έτσι θέλω και μπορεί να αγοράσει σε υψηλότερη τιμή μόνο και μόνο για να κάνει τη δουλειά της. Γιατί mm-hmm. είναι παγκόσμια βιομηχανία. Έτσι έγινε νομίζω και φέτος. Μάλιστα. Το καλοκαίρι. Μάλιστα. Μπήκε και αγόρασε τα σιτηρά. Γι' αυτό και άρχισαν οι ανατιμήσεις σε εμάς τα, mm-hmm. τα άλευρα πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να βρουν οι δικοί μας. Το αντίστοιχο προϊόν σε μια φτηνή τιμή δηλαδή, εντάξει, mm-hmm. όπου αυτοί ξέρουν καλύτερα. Κύριε Σούλη, αυτή τη στιγμή η χώρα μας, μέσω και της Ομοσπονδίας σας για παράδειγμα, προσανατολίζεται στην εξέβρεση άλλων χωρών, δηλαδή από ό,τι νομίζω, δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες μπορούν να μας τροφοδοτήσουν αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν γίνει και διάφοροι πολέμοι που έχουν καταστρέψει και μονάδες αγροτικές. Απλά, αν σας ρωτούσα τώρα, αν εσείς εκτιμάτε ότι αυτό το ράλι ανόδου θα συνεχιστεί, αν τολμούσα να σας πω μια πρόβλεψη να κάνετε, δεν θέλω να κινδυνολογήσουμε, πιστεύετε δηλαδή για παράδειγμα ότι θα αυξηθεί κι άλλο το ψωμί που καταναλώνει καθημερινά ο συμπολίτης μας και είναι βασικό αγαθό, το βασικότερο βεβαίως στο ελληνικό τραπέζι. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ δεν πιστεύω θα είναι μια, από ό,τι πιστεύω, δηλαδή η δικιά μου είναι αυτή η πρόβλεψη. Νομίζω ένα 10%, δηλαδή αν θα έχει ένα ευρώ το η φρατζόλα θα πάει στο 1,10 ή θα πάει μέχρι το 1,20 ή αν κάποιοι συνάδελφοι ανάλογα τις ανάγκες που έχει ο καθένας στο καταστημά του διαμορφώνει και την τιμή του. Ναι. Άλλος μπορεί να έχει νίκιο, άλλος μπορεί να είναι ιδιόκτη του κτίριο να έχει λιγότερο κόστος. Αλλά δεν πιστεύω να είναι τόσο τραγική που λένε. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται ο κόσμος. Να μην πανικοβάλλεται. Και εμείς πάλι είναι η φύση του επαγγέλματός μας που θα κάνουμε μια εσωτερική, θα απορροφήσουμε πάλι μια εσωτερική αύξηση. Αν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουμε να κάνουμε ράλι τιμών κι εμείς, δεν νομίζω. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι, σας διακόπτω. Αγωνία, μήπως δεν υπάρχει επάρκεια. Γιατί τώρα βέβαια είναι, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και η σύραξη στην Ρωσία και την Ουκρανία. Απλά και η επόμενη μέρα, δηλαδή νομίζω ότι και κυρώσεις στη Ρωσία δεν θα αρθούν από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι κι αλλιώς. Απλά ναι. προβληματισμός, γιατί ήδη, και μου έρχονται εδώ πέρα κάποια μηνύματα, παρατηρούμε δειλά-δειλά κόσμο να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ ή να ζητάει αλεύρι, να ξεκινάμε αυτές τις συνήθειες που είχαμε στην πανδημία. Ρύζι, μακαρόνια. Ρύζι, ναι, ναι. Που νομίζαμε στην πρώτη πανδημία, θυμάστε πριν 2 χρόνια μπαίναμε στο lockdown και δεν μπορούσαμε να βρούμε μαγιά. Γιατί ο κόσμος μαγείρευε και έτρωγε και νόμιζε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί σε αυτό. Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή δεν έχετε πρόβλημα στο να βρείτε αλεύρι. Όχι, απλά βέβαια. Υπάρχει πιο όχι, ακριβό. Βέβαια. Είναι πιο ακριβό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Όχι βέβαια, δεν νομίζω, γιατί αν πάρουμε και το παράδειγμα της πανδημίας που το συναντήσαμε στις αποθήκες, δηλαδή κάποια στιγμή επειδή κλείσανε 3 μήνες, κλείσαμε 6-7 μήνες, οι μεγάλοι προμηθευτές στην Αθήνα κάποια στιγμή μείνανε από προϊόντα. Μετά όταν άνοιξε τον Αύγουστο, να πω τον Ιούλιο καλύτερα, υπήρξε μια δύσκολη ροή στην αρχή, αλλά σιγά σιγά μπήκαμε σε ρυθμό πάλι, γιατί ακούγαμε, ξέρεις, κύριε Σούλη, θα σας φέρουμε τα λάδια την άλλη εβδομάδα. Έχετε, υπήρξε, αλλά όχι αυτό το πράγμα που λένε, δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Πάντα θα υπάρξει λύση, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Εκτός και αν γίνει ο πόλεμος για 1-2 χρόνια, τότε δεν το. Τι να σας πω, δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα.
Σωστά. Είναι λογικό. Όχι, οπότε, δεν χρειάζεται, λοιπόν, τόσο δεν χρειάζεται πανικός. Κατ' εμέ, έτσι. Βεβαίως. Εσείς έχω την εντύπωση, βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, είστε δεύτερης γενιάς, γιατί ακολουθείτε το επάγγελμα του πατέρα σας, δεν είναι? Πατέρα μου, ναι. Μάλιστα, γιατί έτσι έχει γίνει. Ναι. Οπότε, λοιπόν, κρατάμε... Εγώ είμαι από το 2000, από το 2006 έχω πάρει το κατάστημα από τον πατέρα μου, ο οποίος το έχει ξεκινήσει από το 1970 ως δικό του. Και συνεχίζει την παράδοση. Τρέχει η επιχείρηση πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, εντάξει, είμαι δίπλα στον πατέρα μου από 18 χρονών, όπως γύρισα από το στρατό. Οπότε ήταν αναμενόμενο. Έχω καμιά αλφα εμπειρία. Μάλιστα. Είμαι πάνω από 30 χρόνια. Πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα, κύριε Σούλη. Εντάξει, δηλαδή, νομίζω, επειδή και εμείς ξυπνάμε νωρίς, και εγώ δηλαδή ξυπνάω αχάραγα για τη δουλειά μου, τη δημοσιογραφική, αλλά πολλές φορές ξυπνάμε. Εγώ βάζω ξυπνητήρι 3 και 4 το ξημέρωμα, μα σκεφτείτε. Εσείς τι ώρα ξυπνάτε, οι φουρναρέοι, για να πάτε να ζυμώσετε? Τώρα την ίδια ώρα ξυπνάμε. Θα γίνω φούρναρη. Ξυπνούσαμε νωρίτερα. Α, παλιά εντάξει. Ναι, έχει πέσει η δουλειά, δεν είναι όπως παλιά. Τι εννοείτε ότι έχει πέσει? Δηλαδή, θέλω να πω ότι, εντάξει, εκτός από το ψωμί, θέλω να πω ότι έχετε και τα άλλα τα προϊόντα στα οποία έχετε κέρδος, δηλαδή και τα κουλούρια και τα σάντους και όλα αυτά. Απλά ο κόσμος στερείται ακόμα και το ψωμί του, κύριε Σούλη. Δηλαδή... Υπάρχει πρόβλημα, βεβαίως. Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλημα, ειδικά τον καιρό της πανδημίας που ήταν κλειστά πολλά καταστήματα και οι υπάλληλοι, οι άνθρωποι παίρνανε όχι τα χρήματα αυτά που παίρνανε όταν δουλεύανε. Όταν παίρνεις ένα βασικό μισθό γύρω στα 570 ευρώ και κανονικά έπαιρνες από ένα μαγαζί που δούλευε σε εμπορικό κατάστημα, εστιατόριο, ότι ήταν αυτό, έπαιρνες 800-1000 ευρώ, δεν ξέρω τι, ξαφνικά πέφτεις στα 300 ευρώ κάτω και προσπαθείς να διαχειριστείς τα χρήματα με την οικογένειά σου, προσπαθείς να διαχειριστείς αυτά τα οποία έρχονται. Δυστυχώς έγινε και στο ψωμί. Δηλαδή, δεν έχουμε πελάτες που έρχονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα, παίρνουν δύο φρατζόλες και προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό. Δεν υπάρχει πλέον αυτό που είχαμε πριν 4-5 χρόνια, που έπαιρνες και έλεγες «Ας έρχω, μην έρθει κάποιος». Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Όπως και στα ψηλικά. Το συναντήσαμε και τα Χριστούγεννα που περάσανε με τα μελομακάρονα, δηλαδή έμπαινε ο κόσμος και έθελε 5, 4, 8 κομμάτια να τα ζυγίσουμε, ούτε μισό κιλό, ούτε ένα κιλό, όλοι με την ευελιξία, όλοι να προσπαθούν όσο μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα για να ζήσουν. Δυστυχώς είναι πεσμένα τα πράγματα. Δύο χρόνια έχουν ζημιά οι επιχειρήσεις. Τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ, αλλά παρακολουθώ τα τεκτενόμενα και υπάρχει μεγάλη ζημιά, δυστυχώς. Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, πόσο θα πάει η λαγάνα για... Εγώ πιστεύω ότι... Ναι. Θα εγώ πιστεύω ότι θα πάρει αυτή την αύξηση που πήρε και η φρατζόλα, ειδικά σε εμάς στην περιοχή εδώ, 10% με 15%. Δηλαδή, εμείς την έχουμε από το 2005 οι περισσότεροι συνάδελφοι. Γιατί δεν βγάζουμε τα ίδια γραμμάρια, για να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον είναι ελεύθερα τα γραμμάρια και ο καθένας μπορεί να βγάλει του μισού κιλού, άλλος βγάζει των 700 γραμμαρίων. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές τις διακυμάνσεις που υπάρχουν στην τιμή της λαγάνας. Άλλος λέει του πουλάει 2,5, άλλος την πουλάει 2,80, άλλος 3 ευρώ και άλλος 2,20. Είναι η διακύμανση των γραμμαρίων. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό το λέω, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι σε κάποιο φούρνο που μπαίνουν μέσα, τουλάχιστον δικά μας περιοχή, υπάρχει η ευελιξία αυτή. Κάποιος που δεν θέλει να πάρει μια μεγάλη, μια μικρότερη, θα τη βρει και σε πιο φτηνή τιμή, έτσι. Μάλιστα. Εμείς πιστεύουμε, οι συνάδελφοι περισσότεροι μπορεί να κάνουν αυτή την αύξηση που κάναμε και στη φρατζόλα τον Οκτώβριο, δηλαδή στην πρώτη φούρια που λέμε εμείς των αυξήσεων των αλεύρων, γύρω στο 10% με 15%. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια άλλη μεγαλύτερη. Μιλάμε για 10 λεπτά τώρα. Αν κάποιος πουλούσε 2,5 ευρώ, θα την πουλάει 2,60. Αν κάποιος πουλούσε, ξέρω εγώ, 2,70 ή 3 ευρώ, θα την πάει 3,10 ή 2,80. Μάλιστα. Αυτό είναι το. Κλείνοντας. Πιστεύω εγώ τώρα. Κύριε Σούλη, κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο κόσμος πλέον στρέφεται και στα σούπερ μάρκετ για να παίρνει προϊόντα του, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι κατεψυγμένα. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι το γνωρίζουν, ναι. Το γνωρίζουν. Έχει να κάνει από την τιμή. Εμείς βεβαίως είμαστε εδώ υπέραμαχοι στο ότι πρέπει να στηρίζουμε την τοπική μας αγορά και νομίζω ότι σαφώς και η ποιότητα, όπως είπατε λίγο πριν, και είναι πολύ σημαντικό για τους φίλους που το άκουσαν, ότι δεν έχετε στόκ.
πρέπει να ανανεώνεται το, το αλεύρι για να είναι φρέσκο το ψωμί, να είναι ζυμωμένο και να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουν, αν και νομίζω ότι στις μικρές κοινωνίες περισσότερο εμπιστευόμαστε τον φούρνο της γειτονιάς μας. Από την άλλη όμως έχει πληγεί ο κλάδος από τα μεγάλα μάρκετ που μπορούν και αυτοί να πουλούν ψωμί. Ναι, σαφέστατα, γιατί όπως ξέρουμε οι μεγάλες αλυσίδες έχουν τμήμα marketing. Σωστά. Το οποίο marketing είναι πολύ πιο προχωρημένο από τους φούρνους της γειτονιάς. Εμείς προσπαθούμε μόνο με την άμεση συζήτηση, πρόσωπο με πρόσωπο, με κάθε πελάτη, να του εξηγούμε πάντοτε ότι άλλο το εννοούμε ότι είναι ένα φρεσκοψημένο ψωμί και άλλο ένα φρέσκο ψωμί. Γιατί φρεσκοψημένο μπορεί να είναι το οποιοδήποτε καταψυγμένο πράγμα που θα βάζεις μέσα στο φούρνο και θα βγει εκείνη τη στιγμή. Ναι, όντως είναι φρεσκοψημένο. Άλλο όμως το φρεσκοψημένο και άλλο ένα φρέσκο ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς έχει διαφορά. Και η λαγάνα έχει μια διαδικασία περίπου 12 ώρων για να γίνει. Ναι. Δηλαδή γίνεται καθαρά στο χέρι και είναι δύσκολο προϊόν για να γίνει. Έστω και για μια μέρα που κάνουμε όλο τον χρόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν προϊόν να βγει σωστά. Μάλιστα. Δυστυχώς, ναι. Μάλιστα. Αλλά εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε με τη συζήτηση να δώσουμε να καταλάβουν στους καταναλωτές ότι στην ουσία πάντοτε ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Δυστυχώς είναι το σκληρό της ζωής. Ένα μήνυμα το οποίο το έχουμε καταλάβει και εμείς οι νεότεροι και οι παλιότεροι το ξέρουν, ότι αν θα πάρεις και κάποιο φτηνό προϊόν από κάποιο σούπερ μάρκετ ή από κάποιον, θα πάρεις και την αντίστοιχη ποιότητα. Δεν μπορώ να πω ότι... Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Σούλη, χαρήκαμε που σας είχαμε εδώ σήμερα έτσι, για να κάνουμε μια συζήτηση έτσι, ψύχρεμη και νυφάλια και χαιρόμαστε που τα πράγματα είναι καλά. Εντάξει, είναι μια αύξηση που νομίζω ότι μπορούμε να την αντέξουμε και η διαβεβαίωση το ότι έχετε υψηλό το αίσθημα ευθύνης και όπου μπορείτε έχετε απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές, μειώνοντας τον τζίρο σας, τιμά, νομίζω, και όλους τους τοπικούς εδώ πέρα συναδέλφους σας. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Prisma 91,6. Ήταν χαρά μας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.